Μεγαλώνει συνεχώς ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της γρίπης Α με το επίκεντρο να εξακολουθεί να είναι η Λεμεσός. Φαίνεται ότι υπήρξε κάποια εστία μεταξύ παιδιών στη Λεμεσό. Έτσι είναι αυτά τα νοσήματα και από εκεί έγινε η εξάπλωση του ιού. Τα παιδιά, επειδή δεν γνωρίζουν να παίρνουν τα ατομικά μέτρα προστασίας, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα μεταδώσουν από το ένα παιδί στο άλλο, δεδομένου ότι η νόσος μεταδίδεται με τα σταγονίδια του αναπνευστικού. Με τους αρμόδιους, μάλιστα, να κάνουν λόγο για δεύτερο κύμα γρίπης Α αυτή την περίοδο. Τώρα νοσηλεύουμε 12 περιστατικά και έχουμε και ακόμη λοιμώξεις από RSV. Περίπου το 75-80% των περιστατικών που νοσηλεύουμε είναι περιστατικά γρίπης. Στην Κύπρο έχουμε κορύφωση της γρίπης τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, οπότε αναμένουμε περαιτέρω αύξηση τις επόμενες εβδομάδες. Στο Μακάριο, μόλις ένα παιδάκι νοσηλεύεται με γρίπη Α, ενώ άλλα 5 περιστατικά δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Εντείνονται οι ανησυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο για την εμφάνιση του νέου τύπου κοροναϊού στην Κίνα, που στοίχισε την ζωή σε 3 ανθρώπους. Ήδη στα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν οι προληπτικοί έλεγχοι των ταξιδιωτών. Ουσιαστικά συνοδεύεται από μικρό πυρετό, ρινική καταρροή, κάποια συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό και είναι αυτά τα κοινά προλυγήματα που περνάμε συνήθως. Από όλες τις πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι πράγματι μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 198 επιβεβαιωμένα περιστατικά στην Κίνα, 2 στην Ιαπωνία, 1 στην Ταϊλάνδη και 1 στην Νότιο Κορέα.